Το συζητούμενο νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του συνεγγυητικού κεφαλαίου εξασφάλισης επενδυτικών υπηρεσιών και ο λεγόμενος εξυγχρονισμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κατά την άποψή μας, είναι κατά παραγγελία. Είναι προαπαιτούμενο στο πλαίσιο των κύκλων ενισχυμένης εποπτείας, της μεταμνημονιακής αξιολόγησης που ξεκίνησε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν δεν κλείνει το κεφάλαιο της πολυετούς εποπτείας, όπως είπε ο εκπρόσωπος εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, και μπαίνουμε στον παράδεισο. Να δεις τι σου έχω για μετά, λέμε εμείς. Το νομοσχέδιο συνδυάζεται με τη νέα εκταμίευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προς τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να προσφερθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου για να υπηρετηθεί η στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτό προϋποθέτει τρία πράγματα, όσα είναι και τα τρία πρώτα μέρη του σχεδίου νόμου. Πρώτον, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με διατάξεις στο πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου, προκειμένου, όπως η ίδια η κυβέρνηση λέει, να δημιουργηθεί ένα στέρεο ευέλικτο ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα, το κράτος να το υπηρετεί για να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιακής μετάβασης. Business δηλαδή. Δύο, την αποτελεσματικότερη λειτουργία του λεγόμενου συνεγγυητικού κεφαλαίου εξασφάλισης επενδυτικών υπηρεσιών με τις διατάξεις του δεύτερου μέρους του σχεδίου νόμου. Μιλάμε για έναν μηχανισμό που πρέπει για σας να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα για την προστασία των κερδών και της αξιοπιστίας των συνεγγυητικών μελών στην κεφαλαία αγορά, δηλαδή των τραπεζών, των ανωνύμων εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικής διαμεσολάβησης, καθώς επίσης και τους επενδυτές που συναλλάσσονται μέσω των συμμετεχόντων στο συνεγγυητικό. Και αυτός είναι ένας μηχανισμός που έρχεται να θωρακίσει το μεγάλο κεφάλαιο, να απορροφά καλύτερα τους κραδασμούς και τις επισφάλειες σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης. Και τρίτον, τον εξυγχρονισμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους με τις διατάξεις του τρίτου μέρους του σχεδίου νόμου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, δηλαδή στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για αποτελεσματικότερη παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά κρατικού χρέους με αγορές και πωλήσεις ομολόγων. Παρά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της μεγαλοστομίας περί τέλους εποχής, όλο αυτό το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που ζήσαμε, που ζούμε, που ματώνει τον λαό και απορρέει από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο παραμένει άφικτο, αλλά εμπλουτίζεται διαρκώς. Όχι μόνο δεν μειώνεται το κρατικό χρέος, αντίθετα διονγκώθηκε το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι κάθε είδους παρεμβάσεις στήριξης στους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Όλα αυτά στο όνομα της ανάπτυξης. Τώρα ποια ανάπτυξη, για ποιους και τα λοιπά, μια ολόκληρη συζήτηση, την οποία το ΚΚΕ βέβαια την κάνει με το λαό, ανοίγοντας αυτό το ζήτημα και αποκαλύπτοντας ότι όταν η κυβέρνηση, τα άλλα κόμματα μιλούν για ανάπτυξη, μιλούν για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για τους λίγους και όχι για τους πολλούς που αποτελούν την πλειοψηφία και αφορά την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Καταρχήν, να μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε το 2010 και είναι προϊόν μνημονίου για να σωθούν οι τράπεζες. Έχει ένα αμαρτωλό παρελθόν δηλαδή. Έχει ένα παρόν και πιθανά και ένα μέλλον αμαρτωλού. Το κρατικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το κρατικό, το τονίζω, για να μην ξεχνιόμαστε ποιας τάξης τα συμφέροντα υπηρετεί.
μέσω της συμμετοχής τους στις διαδοχικές ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που έγιναν στο πλαίσιο και των τριών μνημονίων με τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις, επέφερε τεράστιες απώλειες ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ματωμένα χρήματα από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Γιατί? Για να διασωθεί το τραπεζικό κεφάλαιο, για να θωρακιστεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια. Η αύξηση του τραπεζικού κέρδους είναι απολύτως συμβατή με την αύξηση της υπεραξίας, δηλαδή του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων συνολικά. Για το λόγο αυτό, οι εκπρόσωποι του τραπεζικού κεφαλαίου και κυβερνήσεις βέβαια, δικές σας κυβερνήσεις, δεν χάνουν καμία ευκαιρία να αναδείξουν την ανάγκη θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων, την ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην θωράκιση επιπλέον της κερδοφορίας αυτών. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λοιπόν αποτελεί βασικό κρατικό εργαλείο κεφαλαιακής ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος. Αποτελεί νευραγγικό κόμβο του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, γιατί προωθεί, επιταχύνει τη διαδικασία μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίου σε όλους τους τομείς και βέβαια στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μια δεύτερη επισήμαση. Όλα τα στοιχεία προμηνύουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Είμαστε ήδη μέσα. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, η σφοδρή ανταγωνισμή ισχυρών υπεριαλιστικών παιχτών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και δρόμων, η ακρίβεια, οι συνέπειες από την πανδημία, η γενικότερη οικονομική αστάθεια που προκαλούν φτώχεια, ανεργία, προσφυγιά, είναι όλα εκείνα τα στοιχεία των αδιεξόδων, αλλά και της βαρβαρότητας ενός συστήματος που σαπίζει. Και γι' αυτό άλλωστε γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο για τα λαϊκά συμφέροντα. Η κυβέρνηση, και όπως όλες οι κυβερνήσεις συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγωνιούν, τρέμουν για μια πιθανή αστάθεια του τραπεζικού συστήματος, του τραπεζικού κεφαλαίου, που είναι άρρηκτα δεμένο με το εφοπλιστικό, το εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο και για τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κρίσεις σε αυτούς. Η κυβέρνηση λοιπόν, όπως και όλες οι προηγούμενες, με το πρόσχημα της νέας καπιταλιστικής κρίσης, ετοιμάζει το νέο αφήγημα της προστασίας των τραπεζών για να προετοιμάσει το νέο πεσκέσι με πακτολόδης εκατομμυρίων ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζικών ομίλων της χώρας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπουκώσουν τους επενδυτές με δανεικά και αγύριστα. Την κρίση βέβαια αποφεύγει να την χαρακτηρίσει η κυβέρνηση ως καπιταλιστική και για τα άλλα κόμματα, μιλάνε για κρίση γενικώς, οικονομική κρίση. Δεν μπαίνουν όμως καν στον κόπο να μας εξηγήσουν πώς προκαλείται αυτή κάθε λίγο και λιγάκι. Είχαμε 10 χρόνια κρίση και εκεί που ήταν να βγούμε ξανά πάλι μέσα. Διότι θα πρέπει να μπουν στον κόπο να μας εξηγήσουν ότι η κρίση στον καπιταλισμό είναι κρίση υπερσυσσόρευσης κερδών και κεφαλαίων, με το λαό να πληρώνει τα σπασμένα, ενώ εκείνοι που ευθύνονται για τις αιτίες της κρίσης να τη βγάζουν λάδι, να βουτάνε το δάχτυλο στο μελί. Ποιο δάχτυλο? Το χέρι ολόκληρο με στο βάζο. Τρίτη παρατήρηση. Με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κυβέρνηση μεθοδεύει το πώς με τη διαδικασία της αποεπένδυσης θα περάσουν εκτός κρατικού ελέγχου οι συμμετοχές του τούχου σου σε Εθνική Τράπεζα, σε Τράπεζα Πειραιώς, Αλφα Bank και Eurobank, δηλαδή η κόπη του ελληνικού λαού. Σταδιακή απόσυρση του δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο των 4 συστημικών τραπεζών, συνολικής αξίας των μετοχών 2,15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με αυτό λοιπόν το αμαρτωλό ταμείο, όπως λέμε, στα 12 χρόνια ύπαρξής του, οι εργαζόμενοι έχασαν 45 δις ευρώ. Τις αποταμιεύσεις τους δηλαδή, κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης.
Η αποεπένδυση σημαίνει ότι απαγορεύει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του Δημοσίου να αποκτήσει μέρος των μετοχών αυτών και η διάθεση των μετοχών θα γίνεται με βιβλίο προσφορών και σε τιμές που θα καθορίζονται από τους συμβούλους κάτω από τις χρηματιστηριακές αξίες. Αυτό στην πράξη σημαίνει ξεπούλημα μετοχών. Το είχαμε ζήσει το 2014, το 2015, προσφάτως το 2021, το οποίο 2021, να θυμίσουμε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές από τη συμμετοχή του στην Τράπεζα Πειραιώς, με τη μετατροπή των ομολόγων Κόκος που διέθετε συμμετοχές, αλλά και λόγω του φρένου που έβαλε η κυβέρνηση για τη συμμετοχή του τούχου Σου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, που είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό του δημοσίου να μειωθεί από το 61% στο 27%. Ποιος ζημιώθηκε πάλι? Μα το μόνιμο υποζύγιο, οι εργαζόμενοι. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διασφάλιση των ομήλων, είτε αυτές είναι οι τραπεζικοί, είτε είναι οι άλλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Έρχεται να μας υπενθυμίσει πως η διαδικασία αυτή είναι που μάτωσε στην κυριολεξία τον ελληνικό λαό με την ανακεφαλαιοποίηση, με τον αναβαλλόμενο φόρο, με τα προγράμματα Γέφυρα, Ηρακλής, τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που έφεραν τη μείωση κατά 50% των υποκαταστημάτων των τραπεζών και κατά 45% των εργαζομένων. Η αναμόρφωση λοιπόν του θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έρχεται να ενισχύσει τις τράπεζες και αυτές με τη σειρά τους να διοχετεύσουν το ζεστό κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, ως προϋπόθεση και ως πρόσχημα βέβαια για να υπάρξει προσέλκυση των εγχώριων και ξένων άμεσων επενδύσεων. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έκθεση της Κομισιόν, με ειδικές συστάσεις μάλιστα για την ελληνική οικονομία, και οι οποίες λένε ότι είναι κρίσιμη σημασία στην παρούσα φάση, στην παρούσα κατάσταση, να διατηρηθεί η προσήλωση στην αναδιοργάνωση των τραπεζών με σκοπό να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποδεσμευτούν πόροι στον χρηματικό τομέα, έτσι ώστε να έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας. Ποια ανάκαμψη της οικονομίας? Δηλαδή θα δοθούν πού? Θα δοθούν στους μισθούς? Θα δοθούν για συντάξεις? Θα δοθούν, ξέρω εγώ, για την αντιπλημμυρική θωράκιση, την αντιπυρική ή για την αντισεισμική? Για να ξέρουμε, θα γίνουν σχολιά, θα γίνουν νοσοκομεία? Όχι βέβαια, τίποτα από όλα αυτά. Πρόκειται για μια ανάκαμψη με ζεστό κρατικό χρήμα, με σκανδαλώδη κίνητρα και αφοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο και ζημιωμένο του λαού. Γι' αυτό και πρώτης προτεραιότητας ζήτημα είναι τόσο για την Κομισιόν και την κυβέρνηση η υλοποίηση μεταρρύθμισης που θα επιτρέπει την απεριόριστη αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων από υπερήμερους δανειολήπτες, δηλαδή την κλιμάκωση των πληστηριασμών και στην πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Δηλαδή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, προσπαθούν να μειώσουν, να κουρέψουν μέχρι και να εξαφανίσουν τελείως τα κόκκινα δάνεια των επιχειρηματικών ομήλων και απ' την άλλη επιταχύνουν τους πληστηριασμούς για τους εργαζόμενους, για τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες και με τον πτωχευτικό κώδικα. Πόσες φορές το ΚΚΕ δεν έχει ζητήσει στοιχεία από την Ένωση Τραπεζών, τα οποία φυσικά ουδέποτε δόθηκαν αυτά τα στοιχεία. Δείχνει λοιπόν προστασία για τους τραπεζικούς, τους εφοπλιστικούς, εμποροβιομηχανικούς ομήλους για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους. Αυτή είναι η ουσία των διατάξεων του σχεδίου νόμου και των τριών μερών του νομοσχεδίου στον κεάδα τα δικαιώματα του λαού, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση για εκατομμύρια εργαζόμενους, για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των τραπεζικών ομήλων. Οι μάσκες όμως έχουν πέσει και πλέον ο λαός υφίσταται τις συνέπειες της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σας έχει πάρει χαμπάρι ο λαός. Νομίζω ότι δεν τα ξέρει, δεν τα γνωρίζει. Μπορεί να μην τα αποτυπώνει ή μπορεί να μην αποτυπώνεται στην κάλπη. Αλλά σας έχει πάρει χαμπάρι ο λαός. Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι,
μας ενδιαφέρει, το ερώτημα που γεννιέται είναι το εξής. Αν μας ενδιαφέρει εμάς η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Το λέμε καθαρά. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι αυτονομημένο, ούτε είναι σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Είναι η καρδιά του καπιταλιστικού συστήματος. Από αυτή την άποψη, όχι μόνο δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα του καπιταλιστικού συστήματος, μια σταθερότητα που του επιτρέπει να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους, να εκμεταλλεύεται πλουτοπαραγωγικές πηγές, τον κοινωνικό πλούτο που παράγει η εργατική τάξη και που του επιτρέπει να φτάνει μέχρι και σε πολέμους. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, έτσι. Και ούτε βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενικά ηθικοποίηση των τραπεζών. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είχε πει ο Μπρέχτ πριν από 90 χρόνια, το 1928, όταν έγραφε την όπερα της Πεντάρας, ότι είναι προτιμότερο, λέει, να ληστεύεις μια τράπεζα από το να ιδρύεις μια τράπεζα. Έχει τη μεταφορική έννοια. Καταδεικνύοντας ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν ηθικές. Ποτέ. Το ΚΚΕ λοιπόν δεν καλλιεργεί αυταπάτες για το χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γιατί στο πλαίσιο αυτού του τρόπου παραγωγής, του κεφαλοκρατικού, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να έχει φιλολαϊκά χαρακτηριστικά, όπως εσείς όλοι ισχυρίζεστε υποκριτικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.